Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους για τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, για το Πάσχα του καλοκαιριού και εύχομαι το υπόλοιπο καλοκαίρι να συνεχίσει να μας βρίσκει χωρίς την αργολίδα, τουλάχιστον χωρίς μεγάλες πυρκαγιές και μεγάλα προβλήματα που δυστυχώς βίωσαν οι συμπολίτες μας σε τόσες περιοχές στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές αυτές, τις μεγάλες, τις καταστροφικές που δημιούργησαν προβλήματα στην οικονομία, στο περιβάλλον και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Θα ήθελα επίσης να πω ότι πρέπει να μας δώσει την αισιοδοξία ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, οι Έλληνες, για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες αυτές καταστάσεις, γιατί ακόμα ο κορονοϊός δεν έχει τελειώσει. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μετάλλαξη Δέλτα, έχουμε να δούμε την επιστροφή από τις διακοπές. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι στις 15 Αυγούστου είναι η γιορτή της Ελλάδας, η γιορτή της Ορθοδοξίας, είναι μια αισιόδοξη γιορτή και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των συμβάσεων, των προγραμματικών, της προγραμματικής συμβάσεως που υπεγράφει προχθές στην Τρίπολη, είχε έρθει η Υπουργός, κυρία Μενδώνη, εκ μέρους της Εκκλησίας υπέγραψε ο Σεβασμιότατος ο Αργολίδος Νεκτάριος και αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό μνημείο στην Αργολίδα, αφορά λοιπόν τον ναό, το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και το ενετικό κτίριο το οποίο βρίσκεται παράπλευρα. Αυτό το έργο ήταν εδώ και πολύ καιρό στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας με 185.000, πλην όμως είχε μείνει ανενεργό, δηλαδή δεν είχαμε προχωρήσει σε αυτή την προγραμματική σύμβαση όπου να προσδιορίζεται το τι θα πρέπει να γίνει σε κάθε ένα κομμάτι της μελέτης για να υπάρξει η εκτέλεση του έργου και η ολοκλήρωσή του. Είχαμε πει εδώ και καιρό και τώρα έφτασε η ώρα που υπογράψαμε την προγραμματική, το είχε πει και ο Περιφερειάρχης, το είχαμε συνεννοηθεί με την κυρία Μενδώνη, είχαμε μιλήσει με τον κύριο Διδασκάλου που είχαμε κάνει και μία πολύ έτσι σημαντική, ένα σημαντικό ραντεβού προετοιμασίας όλων αυτών που υπεγράφησαν τώρα. Μαζί και με τον κύριο Ματζούνη είχαμε πάει στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου ουσιαστικά διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να δοθούν επιπλέον χρήματα από τα 185.000, θα πάμε στα 270.000 και πώς ακριβώς θα γίνει η εκτέλεση ενός σύνθετου έργου. Δεν είναι μόνο το έργο της αποκατάστασης, δηλαδή δεν τελειώνουμε με τα 270.000 αυτά, αλλά τι θα γίνει, θα γίνουν κάποιες αρχικές εργασίες σωστικές. Κινδυνεύει ο ναός, όπως θα έχετε ακούσει ενδεχομένως, στατικά να ανοίξει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για το μνημείο, αλλά ό,τι συνεπάγεται και για τις πολύ σημαντικές τοιχογραφίες που υπάρχουν μέσα. Τοιχογραφίες οι οποίες είναι από τις πλέον σημαντικές στην Αργολίδα. Άρα, θα πρέπει αφενός να γίνουν οι σωστικές ενέργειες, θα πρέπει ταυτόχρονα ωστόσο να ληφθεί και υλικό για να δούμε ποια είναι η κατάσταση η στατική του μνημείου, ούτως ώστε να γίνει παράλληλα και μία μελέτη για να κριθεί το ποια θα είναι η τελική μελέτη αποκατάστασης του συνόλου του μνημείου, τόσο του ναού του Αγίου Γεωργίου, όσο και δίπλα του ενετικού κτηρίου, ενός κτηρίου σημαντικού, ενός κτηρίου πολύ παλαιού, της ίδιας περίπου εποχής με την ανέγερση του Αγίου Γεωργίου, περίπου, και που μπορεί να γίνει, που να γίνει ένα κόσμημα για το Ναύπλιον, για την παλιά πόλη του Ναυπλίου και να έχει πάρα πολλές χρήσεις
σημαντικές για την πόλη και για την εκκλησία. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που το ξεμπερδέψαμε όλο αυτό το πράγμα. Σε πρώτη φάση, Μα κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα είναι να ξεκινήσεις, να το κάνεις, να κάνεις τις σωστικές ενέργειες, να γίνουν ταυτόχρονα τρέχει μελέτη, να πάρεις τα δείγματα. Άπαξ και ξεκινήσει αυτή η διαδικασία που θα ξεκινήσει, βεβαίως είναι ορατή και η εξέλιξή του και το πέρας της εκτέλεσής του. Η χρήση του ενετικού, έχουμε καμιά ιδέα τι θα γίνει? Δεν θα ήθελα να μιλήσω αυτή τη στιγμή, να μπούμε με το καλό στο να το ολοκληρώσουμε, να ξεκινήσουμε. Είναι προφανές ότι θα έχει μία χρήση σημαντική και για εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνονται στην πόλη του Ναυπλίου και για χρήση από την Εκκλησία. Αυτά όμως θα τα πούμε αργότερα. Θα ξέρετε γενικότερα ότι έχουμε αναλάβει ως περιφέρεια, έχουμε συνεννοηθεί, είχε έρθει ο Περιφερειάρχης εδώ και σε δύο συναντήσεις που κάναμε και με τους υπευθύνους του Πάρνονα. Έχουμε φτιάξει μία σύμβαση για μνημεία, για έργα πολιτισμού. Όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν και έχουν, αν το θέλετε αλλιώς, καθυστερήσει στο να γίνουν, δηλαδή την διάσωση, την συντήρηση και την ανάδειξη πολιτιστικών μνημείων στην Αργολίδα, πρέπει να γίνουν. Μετά τον Άγιο Νικόλαο που χρηματοδοτεί, όπως ξέρετε, η Περιφέρεια, έφτασε η ώρα για τον Άγιο Γεώργιο, το Μητροπολιτικό Ναό του Ναυπλίου και της Αργολίδας, και έχουμε στη συνέχεια, έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, τον πρόδρομο στο Άργος, πολύ σημαντικό μνημείο και αυτό, την Παναγία την Κατακεκριμένη και άλλα ακόμα έργα, τα οποία θα έχουμε την ευτυχία να τα δούμε στην δική μας θητεία, να προχωράνε και να βγαίνουν από το τέλμα στο οποίο βρίσκονταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.